Καλή μου φίλη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Θα δείχνω και το τηλεφωνάκι. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, δεν μου το δείξανε. Λοιπόν, θα συνεχίσω για να τελειώνω αυτή τη μικρή αυτοβιογραφία, γιατί, φίλοι μου, δεν είμαι καν μια διασημότητα. Ούτε νομίζω πως μια αυτοβιογραφία σαν και αυτή που γράφω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόθεσή μου είναι να τονίσω το ανθρωπολογικό πρόβλημα μέσα στην εξέλιξη. Και είχα την ελπίδα πως μέσα στον χρόνο οι κοινωνίες γίνονται τελειότερες και δικαιότερες. Ωστόσο, διαπιστώνω πως αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς, γιατί δεν εντοπίζεται εύκολα. Χρειάζονται πολλές γνώσεις. Άλλο πράγμα είναι, με λίγο λόγια, να πηγαίνεις με ένα ψαλίδι σε ένα χωράφι και να κόβεις τα αγκάθια, και άλλο είναι να τα ξεριζώνεις τελείως από τη βυρίζα τους. Είχα την πεποίθηση πως έζησα στη χειρότερη εποχή της ανθρωπότητας. Φανταστείτε ένα παιδί να τρέχει ανάμεσα σε ανθρώπους που τους τρυπούσαν φέρες και να πατάει επάνω τους, μην έχοντας συνέσεις τι είναι αυτό, λέει, όλοι οι άνθρωποι ξαπλωμένοι, ζωντανοί, πεθαμένοι, δεν καταλάβαινα ακριβώς. Αντέδρασα με ένα πιάνο μέσα στο δωμάτιό μου και θα σας πω γρήγορα πως κύλησε ολόκληρη η ζωή μου. Πήγα σε ένα παράρτημα οδείου στην αρχή, στη συνοικία μας, και μετά όταν λιγάκι μεγάλωσα με πήγαινε το τρόλεϊ στο κέντρο των Αθηνών, στο μεγάλο οδείο Αθηνών. Λοιπόν, όλο το πρωί σχολείο, όλο το απόγευμα οδείο. Γιατί όλο το απόγευμα? Γιατί δεν ήταν μόνο το πιάνο, να παίξεις το πιάνο, σαν γρήγορα έπαιζες πιάνο και μετά έπαιζε άλλο το πιάνο και μου λέει μπράβο η δασκάλα και μου δίνει το παρακάνω πάτο κομμάτι και τελείωνε η ιστορία. Αλλά ήταν ένα σωρό μαθήματα θεωρητικά, θεωρία της μουσικής, αρμονία μετά τις πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος αρμονίας, οργανογνωσία, μουσική μορφολογία, ιστορία της μουσικής. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν αρκετά πολλά και λίγη αντίστοιξη για όσους ήθελαν, αν και δεν επρόκειτο να γίνω μαέστρος. Βέβαια, ο καθηγητής που μας εξέταζε στο σολφές διέκρινε ότι τραγουδούσα μελωδικά το σολφές και μάλιστα σταματούσε γιατί το ακομπάνιερε εκείνος και εγώ συνέχιζα να διαβάζω τις νότες χωρίς χοροδία, χωρίς συνοδεία, χωρίς να κάνω λάθη, και μου είπε ότι μετά να περάσω από εκεί που ήταν όλοι οι τραγουδιστές που κάναν μάθημα οδικής, ήταν ο Κίμων Τρενταφύλου, ο αδερφός του Αττίκη ήταν ο καθηγητής, και μου ζήτησε, μου είπε ότι πιο πολλά να περιμένεις. Εγώ σε άκουσα να παίζεις πιάνο. Βέβαια δεν μου είπε κατά μουτρά ότι κάνω λάθη, ότι κάνω αφαίρεση, αλλά μου είπε ότι η φωνή σου είναι πιο σπουδαία, λέει, από το πιάνο σου. Λέω, μα δεν θα με αφήσει ο πατέρας μου, λέω, να γίνω τραγουδίστρια. Γιατί κάποτε του είπα ότι θα ήθελα να τραγουδάω. Μα εσύ μου τραγούδισες εδώ πέρα ένα σωρό πράγματα. Λέει, πού τα μάθες όλα αυτά? Αλλά έχουμε ένα από αυτά τα γραμμόφωνα με τις μανιβέλες. Το γυρίζουν και έχουμε ένα σωρό δίσκους. Και άκουγα, έβαζα Madame Butterfly. Μάλιστα του είπα και, αντρικές όπερες. Του είπα και σε, πώς το λένε, από αντρικές φωνές το λο. Θα τον κουρέψει ο Βίλης, τέτοια πράγματα. Άρχισα, του είπα, ανοίχθηκα εκεί πέρα. Εκείνο που ήταν ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία στο χώρο του τραγουδιού, γιατί ήταν όλα τα παιδιά πολύ ευχάριστα, μεταξύ τους χαριτολογούσανε. Η παρέα, δηλαδή, όλων των τραγουδιστών ήταν πολύ πιο εύθυμη από εμάς που καθόμασταν κατηφής σε μια καρέκλα και περιμέναμε με τη σειρά μας να παίξουμε στο πιάνο το κομμάτι μας και να μας πει η καθηγήτρια «ΟΚ» okay, και να φύγουμε. Τώρα, δεν θέλω ένα χρόνο τριβήσω πολύ, γιατί δεν μ' αρέσει. Επειδή δεν το έχω φτιάξει ακόμα με αυτό, δεν ξέρω πώς θα μπορώ να κάνω πιο γρήγορα τα βίντεο. Και δεν αδέχω, θα ξημερωθώ εδώ πέρα και πρέπει να κοιμηθώ. Λοιπόν, αποθεώσαμε εκείνη τη χρονιά μια κοπέλα που έπαιζε πιάνο, καταπληκτικό πιάνο, απίθανο πιάνο, μπαχίστρια ήταν, αλλά έπαιζε ένα μπαχ
αυθεντικό Μπαχ, το κάτω και φούγγες. Μετά εγώ τους έπαιξα με ταυτί μου. Πήρα το κομμάτι, αλλά δεν κάθισα, δεν έκανα. Είχα φύγει εντωμεταξύ από το δύο. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα το Σεπτέμβριο να γραφτώ, την είδα και της λέω, τι θέλεις εσύ εδώ? Μου λέει, ήρθα, λέει, να διαριστώ καθηγήτρια. Δηλαδή, τι, λέω, δεν θα παίζεις με ορχήστρες, δεν θα παίζεις, δεν θα δίνεις ρεσιτάλ. Εγώ περιμένω πώς και πώς. Μου λέει, τι, περιμένεις να τελειώσεις εδώ και να αναδειχθείς αμέσως? Αν δεν γίνεται έτσι, μου λέει. Θα πας ή στη Βιέννη ή στο Παρίσι, 3 χρόνια θα καθίσεις. Μα λέω, εγώ έχω βγάλει κάλους, λέω, από εδώ πίσω στον ποπό. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο στην καρέκλα. Βαρέθηκα, λέω, χίλιο βαρέθηκα. Γυρίζω στο σπίτι με πείσμα, τα βροντά όλα και λέω στον πατέρα μου, μπαμπά, δεν θα γίνω μουσικός. Με κοίταξε έφυπτος, μου λέει, τρελάθηκες, μου λέει. Εμείς, λέει, τόσο καμαρώνουμε τόσο καιρό και περιμένουμε να σε χειροκροτήσουμε. Αν δεν θα με χειροκροτήσετε, λέω, δεν γίνεται έτσι. Α, ναι, μου λέει, κατάλαβα, μιλάς για τις υποτροφίες. Λέει, θα τα οικονομήσουμε. Δεν έχω εγώ υπομονή πλέον. Έχω ανακτήσει. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δεν θέλω να βγω στον κόσμο έξω. Έτσι βρέθηκα στο Πολυτεχνείο. Έτσι, εκεί γνώρισα τον άντρα μου στη χοροδία του Πολυτεχνείου. Και μου είπε, ήσουν μουσικός και τα παράτησες? Λέω, ναι. Γιατί? Του εξήγησα τους λόγους και έμεινε εμβρόντιτος. Λοιπόν, βέβαια, περάσαμε βέρες πολύ γρήγορα. Πριν τελειώσω το Πολυτεχνείο, ήρθαν οι γονείς του στο σπίτι μας. Γνωρίστηκαν, η μητέρα του ήταν κεφαλονίτισα, έπαιζε μαντολίνο, εκείνος έπαιζε κιθάρα, εγώ έπαιζα πιάνο. Και ο μπαμπάς του ήταν από τη Σμύρνη, ήταν τουρκομερίτης εκείνος. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνω εδώ πέρα την αυτοβιογραφία μου και εδώ σας δείχνω, έχω δίπλα μου μία Αγία Γραφή. Θα την ξαναδιαβάσω όλη, γιατί πρέπει από εδώ να ξεκινήσω. Μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας βρίσκεται η απάντηση στα ερωτήματα που έχω μέσα μου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γεια σας.